Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Με τη χάρη του Χριστού και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό, θα είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή όπου εσείς μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις διαφωνίες σας, τις κρίσεις σας, τις απόψεις σας για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το Λόγο του Θεού και με τη χριστιανική ζωή, και εμείς με τη χάρη του Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, προσπαθούμε να σχολιάσουμε αυτά τα οποία εσείς μας αποστέλλετε. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ασχοληθούμε με μία ερώτηση που έστειλε ο αγαπητός Χρήστος από την Αθήνα και λέγει: «Μόνο η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Οι παραδόσεις των ανθρώπων είναι θεόπνευστες και ωφέλιμες. Τα γεγραμμένα από τους Αποστολικούς Πατέρες και τους Μεταποστολικούς Πατέρες είναι θεόπνευστα και ωφέλιμα». Ναι, αγαπητέ Χρήστο, η ερώτηση νομίζω ότι είναι κέρια, γιατί έχει πολλές φορές συζητηθεί το θέμα αυτό με διαφορετικές απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα εδάφιο όπου αναφέρεται ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Βέβαια, στο αρχαίο κείμενο, και είναι σημαντικό αυτό γιατί μέσα από το αρχαίο κείμενο θέλουμε πάντοτε εμείς να λαμβάνουμε τις γνώμες και τις απόψεις του Λόγου του Θεού, γιατί οι μεταφράσεις, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν είναι θεόπνευστες ούτε ωφέλιμες, γιατί εκφράζουν, και γι' αυτό έχουν και λάθη, την μεταφραστική ικανότητα του μεταφραστού. Πολλές φορές δε, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, εκφράζουν και τις θεολογικές απόψεις του μεταφραστού. Σε καμία λοιπόν περίπτωση και σε καμία γλώσσα η μετάφραση δεν είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη. Τα αρχαία κείμενα είναι αυτά, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, το αρχαίο εβραϊκό κείμενο, όσο και στην Καινή Διαθήκη, το αρχαίο ελληνικό κείμενο, είναι αυτά τα οποία αποτελούν γραφή θεόπνευστη και ωφέλιμη. Αν διαβάσουμε λοιπόν από το κείμενο αυτό το οποίο διάβασα προηλίγου, που λέει «Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος», στο κείμενο, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα προς Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο και το εδάφιο 16, το διαβάζω από τη Γραφή: «Πάσα Γραφή», δεν υπάρχει το «ή» μπροστά, «πάσα Γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία». Και πάνω σε αυτή την λεπτομέρεια, η οποία μπορεί να είναι και σημαντική, έχουν στηρίξει και έχουν στηριχθεί πολύ και έχουν απόψεις, έχουν στηρίξει τις απόψεις τους και έχουν απόψεις ότι ό,τι είναι γεγραμμένο και έχει σχέση με το Λόγο του Θεού, άρα και τα πατερικά κείμενα, άρα και οι παραδόσεις. Η αλήθεια όμως είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι σε όλα, όπου και να διαβάσεις τη Γραφή, το Λόγο του Θεού, θα δείτε ότι αναφέρεται για συγκεκριμένο Λόγο Θεού, για συγκεκριμένη Γραφή που είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο προφητικός λόγος, ο οποίος μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε αυτόν τον προφητικό λόγο λέγοντας ότι «έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων εις των οποίων κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα σε σκοτεινό τόπο μέχρι να έρθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος να ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι η ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθεν ποτέ προφητεία εκθελήματος Θεού, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού».
Άρα λοιπόν οι γραφές είναι λόγος Θεού γραμμένος διαχειρών προφητών στην Παλαιά Διαθήκη και αποστόλων και προφητών στην Καινή Διαθήκη. Είναι απευθείας λόγος Θεού, γραμμένος από χέρια ανθρώπων, αλλά μόνο από το Πνεύμα το Άγιο και μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Ένα αντίστοιχο εδάφιο υπάρχει ότι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία εγίνοντο θαυμάσια και τεράστια διαχειρών των Αποστόλων. Έτσι και η Γραφή είναι γραμμένη από το Θεό διαχειρών των Αποστόλων. Γιατί τα θαυμάσια και τα τεράστια που εγίνοντο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία εγίνοντο από τον Ιησούν Χριστόν, αλλά διαχειρών των Αποστόλων. Αλλά όπου και αν αναφερθούμε στο Λόγο του Θεού θα δούμε ότι στο Δανίηλ αναφέρεται αυτή είναι η γραφή της αληθείας. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι στο Δευτερονόμιο όταν έδωσε ο Θεός τον νόμο στο Μωυσή, διαβάζω από το Δευτερονόμιο 4 κεφάλαιο, 2 εδάφιο, «Δε θέλετε προσθέσεις των λόγων των οποίων εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, δια να φυλάτετε, γιατί μόνο τότε θα φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω». Αν προσθέτετε δηλαδή και αφαιρείτε στο λόγο του Θεού που ο Θεός σας έδωσε, μας λέει η Γραφή, τότε δεν θα έχετε την ικανότητα να μπορείτε να φυλάτε ακριβώς τις εντολές του, γιατί θα πλανηθείτε. Επειδή ο λόγος ο ανθρώπινος δεν είναι θεόπνευστος ούτε και ωφέλιμος. Όταν βέβαια τα πατερικά κείμενα όπως είναι των Αποστολικών Πατέρων και των Μεταποστολικών Πατέρων τα πρώτα 150 χρόνια που ήταν η συνέχεια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας είναι και βεβαίως είναι πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τότε θεόπνευστα δεν είναι αλλά ωφέλιμα είναι. Γιατί μας βεβαιώνουν ότι η Αγία Γραφή και έτσι όπως την διαβάζουμε και θα μου επιτρέψετε την έκφραση την ερμηνεύουμε, γιατί η Γραφή δεν χρειάζεται ερμηνευτές. Η Γραφή από μόνη της ερμηνεύεται. Όταν θέλεις να καταλάβεις κάτι θα το καταλάβεις μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Όταν όμως διαβάζουμε αυτά τα πατερικά κείμενα των πρώτων Αποστολικών χρόνων, τότε βεβαιωνόμεθα ότι είμαστε μέσα στην σωστή πορεία τη χριστιανική έτσι πως θέλει ο Θεός. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρξαν εκκλησιαστικοί πατέρες που έγραψαν πολύ καλά πράγματα, αλλά όχι όλα σωστά, όλα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αλλά και πολύ περισσότερο αργότερα υπήρχαν πατέρες εκκλησιαστικοί στο Μεσαίωνα που έγραφαν ό,τι ήθελαν και έγραφαν πράγματα τα οποία διέστρεφαν απολύτως το Λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι η Αγία Γραφή δεν χρειάζεται βοήθεια. Γιατί αν χρειαζόταν θα μας την είχε δώσει ο Θεός. Η Αγία Γραφή είναι από μόνη της ένα ολοκληρωμένο βιβλίο που δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θεού αλλά και το πώς ο άνθρωπος πρέπει να ζει και να πορεύεται στη ζωή του αυτή μέχρι να έρθει το τέλος που ο Κύριος θα έρθει να τον παραλάβει. Περιληπτικά και έτσι απλώς θα αναφέρω μερικά από την Αγία Γραφή για να δούμε πώς την παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού την Αγία Γραφή. Στο Λουκά, στο Δέλτα κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο το Κύριος διαβάζει στη συναγωγή το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή που του εδόθη να τη διαβάσει, τελειώνει λέγοντας «Σήμερον επληρώθη η Γραφή αυτή». Ακόμη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 24 κεφάλαιο, όταν απομακρύνθη από τους δύο προς Εμαούς μαθητές που πήγαιναν μετά την Ανάσταση του Χριστού γιατί δεν είχαν καταλάβει τα περί Αναστάσεως του Χριστού, ομολόγησαν και είπαν ότι ο Ιησούς Χριστός τους δίδασκε τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές και ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Μόνο οι γραφές είναι αυτές που έχουν δύναμη. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει εκείνον που τον πιστεύει. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός είπε «Ερευνάτε τας γραφάς στους Φαρισαίους και στους γραμματείς, διότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον». Ακόμη ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι δεν είναι δυνατόν να αναιρεθεί η γραφή. Και στο τέλος
όταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά επρόκειτο να αποθάνει, είπε «Δίψω δια να πληρωθεί η γραφή». Αλλά και προς την επιστολή του και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο εδάφιο, αναφέρει «Το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές». Δηλαδή και ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια και οι μαθητές και ο Απόστολος Παύλος αναφέρονται με έναν ειδικό τρόπο για τις Αγίες Γραφές, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού. Επίσης, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους αναφέρεται στο τέταρτο κεφάλαιο και στο τρία εδάφιο, Δέλτα 3, και θέλω να το διαβάσω. «Επειδή τι λέγει η Γραφή», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη». Και αυτό είναι απόδειξη της αληθείας. Τι λέγει η Γραφή, ποια Γραφή, ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος και ο Φέλιμος. Ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναφέρεται στον Ιάκωβο, στο δεύτερο κεφάλαιο, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά έτσι επιλεκτικά διαβάζω μερικά. Στον Ιάκωβο στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο διαβάζω «Εάν με εκτελείτε το νόμο το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν, καλώς ποιείτε». Πάλι δηλαδή επιβεβαιώνει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του την αλήθεια των λεγόμενων του κατά την Αγία Γραφή. Τώρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι Αγία Γραφή ή είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη? Εδώ θα διαβάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κατά την άποψή μου εδάφιο μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, όπου αναφέρεται στο δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. «Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφία», μέσα από τις επιστολές του, «ως και εν πάσεστες επιστολές αυτού λαλώνεν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήριχτοι στρεβλώνουσι», οι αμαθείς και οι αστήριχτοι διαστρεβλώνουν μόνο το Λόγο του Θεού, και συνεχίζει «ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν». Και με αυτό το λόγο προσδιορίζει καθαρά ο Απόστολος Πέτρος ότι η εγγραφή του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι Αγία Γραφή, είναι Καινή Διαθήκη, είναι Θεόπνευστος. Όσον αφορά τώρα για τις παραδόσεις και οποιαδήποτε άλλα γεγραμμένα ανθρώπων εκ των υστέρων, πρέπει να πούμε αυτό το οποίο μας λέγει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι προσέρχονται λέγοντας ότι οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων, διότι δεν νύπτονται τα σχήρας αυτών όταν τρώγωσε. Και αποκριθείς ο Ιησούς προς αυτούς είπε «Διατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας». Δηλαδή οι παραδόσεις είναι καλές, όχι θεόπνευστες. Εάν όμως είναι σύμφωνες με το Λόγο του Θεού, αν παραβαίνουν το Λόγο του Θεού και οδηγούν τον άνθρωπο σε παράβαση στο Λόγο του Θεού, τότε είναι καταστροφικές για τον άνθρωπο. Εάν δηλαδή προσθέτουν και αφαιρούν από το Λόγο του Θεού, οδηγούν τον άνθρωπο στο να μην μπορούν να φυλάξουν, να φυλάξει και να περπατήσει ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Μάλιστα συνεχίζει ο Κύριός μας και λέγει «Οικυρώσατε λοιπόν την εντολή του Θεού», στους γραμματείς και στους φαρισαίους που επιμένουν και ισχυρίζονται για τις παραδόσεις των ανθρώπων ότι πρέπει να ακολουθούνται αυστηρώς, και μάλιστα θεωρούσαν ότι ήσαν και το χαρακτηριστικό στοιχείο της θρησκείας τους, όπως δυστυχώς και σήμερα πολλές εκκλησίες το επικαλούνται, ότι δεν υπάρχει αλήθεια του Ευαγγελίου χωρίς παραδόσεις, το οποίο είναι αίρεσης απολίας. Ιδιαίτερα αν οι παραδόσεις ακυρώνουν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέγει? «Οικυρώσατε λοιπόν την εντολή του Θεού δια την παράδοσήν σας, υποκριτέ, καλώς προεφύτευσε περί ημών ο Ισαΐας,
ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα αυτόν και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακρά να απέχει απ' εμού, γιατί εις μάτιν με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα και διαταγές ανθρώπων. Όταν λοιπόν διδάσκονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού διδασκαλίες, εντάλματα, εντολές ανθρώπων, οι οποίες διαστρεβλώνουν και ακυρώνουν το Λόγο του Θεού, τούτο είναι υποκρισία και αίρεση της απολίας. Άρα λοιπόν, μόνο η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα επειδή στην Παλαιά Διαθήκη που έχει γραφεί στα εβραϊκά υπάρχουν μεταφράσεις όπως τον Εβδομήκοντα, οι οποίες μακράν απέχουν της αληθείας, γι' αυτό και οι Εβραίοι το 600-800-1000 μετά Χριστό, λόγοι για να παραδώσουν στα παιδιά τους τον ακριβή Λόγο του Θεού, μετέφρασαν τις αρχαίες Άγιες Γραφές που ήσαν γραμμένες με αφωνίεντα γραφή, χωρίς φωνίεντα, τη μετέφρασαν στα πιο σύγχρονα εβραϊκά κείμενα, το λεγόμενο μασορετικό κείμενο, το οποίο είναι και το πιο σωστό από όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης, το εβραϊκό, το αρχαίο εβραϊκό κείμενο. Όσον αφορά δε για την Καινή Διαθήκη, έχουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό, το αρχαίο ελληνικό κείμενο, αυτό το οποίο καταρχάς εγγράφει διαχειρών των Αποστόλων και το οποίο είναι η Καινή Διαθήκη, θεόπνευστος και ωφέλιμος, και αυτό υπήρχε απ' αρχής, δηλαδή νομίζω ότι η πρώτη γραφή που γράφηκε ήταν το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που πρέπει να γράφτηκε πριν το 40 μετά Χριστό, δεν επιμένω σε αυτό, έτσι έχω διαβάσει. Όλη όμως η Καινή Διαθήκη έχει γραφτεί πριν το 70 μετά Χριστό, πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα, όπως είπαμε, από 7 συγγραφείς που είναι οι Απόστολοι και οι Προφήτες, και οι συγγραφείς οι 7 είναι ο Ματθαίος, όχι ο Μάρκος, γιατί ο Απόστολος Πέτρος εξηγούσε, μάλλον έδινε, υπαγόρευε το Ευαγγέλιο στο Μάρκο, άρα καθ' υπαγόρευση του Πέτρου έχει γραφτεί το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Δεύτερος λοιπόν είναι ο Πέτρος, τρίτος είναι ο Λουκάς, τέταρτος είναι ο Ιωάννης, πέμπτος είναι ο Παύλος, έκτος είναι ο Ιάκωβος, έβδομος είναι ο Ιούδας. Αυτοί οι 7 άνθρωποι έγραψαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, Απόστολοι. Και οι 7, οι δύο μάλιστα, ο Ιάκωβος και ο Ιούδας, αδελφόθεοι, αδελφοί του Ιησού Χριστού εκ της μητρός αυτών της Μαρίας. Αυτό το Ευαγγέλιο λοιπόν, το οποίο γράφτηκε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τα πρώτα, από το 33 μέχρι το 70, τα πρώτα 40-35 χρόνια, είναι και το θεόπνευστο Ευαγγέλιο, στο οποίο απαγορεύεται να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε το παραμικρό, γιατί θα μας οδηγήσει σε παράβαση του Λόγου του Θεού. Τέλος, υπάρχει και μια άλλη ερώτηση ενός αδελφού μας, ο οποίος είναι ανώνυμος, ή φίλου μας, ο οποίος είναι ανώνυμος, που έχει απόλυτη σχέση με αυτή την προηγούμενη ερώτηση, και μας λέγει, μπορεί ένας πιστός να έχει πλήρη αποκάλυψη και γνώση του Λόγου του Θεού? Η απάντηση κατά τας γραφάς, αγαπητέ φίλε, είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, όπου στο 13ο κεφάλαιο και στο 9ο εδάφιο λέγει, διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν, όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Όμως υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, στον Ιώβ, στο κεφάλαιο 11 και στο εδάφιο 5, ΙΑ 5, 11, 5. Γράφει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος. Αλλά ήθε να ελάλει ο Θεός και να άνοιγε τα χείλη αυτού εναντίον σου και να σι εφανέρωνε τα κρίφια της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων γνωρίζονται. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί απεσού ο λιγότερον της ανομίας σου.
δύνασε να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού, δύνασε να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμον με εντέλεια. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που να έχει πάσαν την γνώση και πάσαν την προφητεία και να γνωρίζει τα πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού. Πιστεύω αυτό ακριβώς που διαβάσαμε στο Λόγο του Θεού, ότι με πολύ ωραίο τρόπο, ότι το γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι κατά μέρος γνώσκομεν, κατά μέρος προφητεύομεν, όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ωραίο εδάφιο που θα ήθελα να αναφερθώ, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, στο βιβλίο του Οσιέ, είναι το 6ο κεφάλαιο, στο 2ο και 3ο εδάφιο διαβάζω. Θέλει αναζωοποιήσει ημάς μετά δύο ημέρας, εν τη τρίτη μέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμεν ζει ενώπιον αυτού, στον ουρανό προφανώς, τότε, στο 3ο εδάφιο, θέλουμεν γνωρίσει και θέλουμεν εξακολουθεί να γνωρίζομεν τον Κύριον. Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή. Προφητικά λοιπόν μιλάει για τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, του οποίου η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή, η Δευτέρα Παρουσία. Δεν μπορεί κανείς να την εμποδίσει, θα έρθει, αλλά όταν θα έρθει και θα παραλάβει την Εκκλησία του και θα αναστήσει στην πρώτη Ανάσταση όλους τους δίκαιους, πιστούς ανθρώπους για να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα γνωρίζουν Αυτόν και θα εξακολουθούν να γνωρίζουν Αυτόν στην αιωνιότητα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Θεού, ότι είναι άπειρος, δεν γνωρίζεται. Ο άνθρωπος θα γίνει όμοιος με Αυτόν, αλλά δεν θα γίνει ποτέ Θεός. Θα μοιάζει με Αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, αλλά δεν θα γίνει ποτέ Θεός. Αλλά συνέχεια θα μαθαίνουμε, θα γνωρίζουμε και θα μας αποκαλύπτεται το άπειρο της θεότητος, της θεϊκής υποστάσεως. Πριν τελειώσουμε, αγαπητέ φίλε και φίλοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα να πω και μία άλλη ερώτηση, η οποία κυκλοφορεί γενικά, η θέση ανθρώπων, στην οποία βεβαίως δεν συμφωνούμε καθόλου, ότι εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί, δεν πρέπει να μελετάμε τις γραφές, αλλά οι γραφές πρέπει να μελετώνται από ανθρώπους ειδικούς, θρησκευόμενους και μάλιστα να ακούγονται μέσα στην Εκκλησία μόνο. Και έχουμε φτάσει στο τραγικό της υποθέσεως, να, όταν βλέπει κάποιος έναν άνθρωπο να διαβάζει την Αγία Γραφή, να μιλάει για την Αγία Γραφή, να λέει ότι αυτός είναι αιρετικός ή είναι μάρτυρας του Ιεχωβά ή είναι προτεστάτης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι κρίμα και είναι φοβερό όταν ο Θεός μας προτρέπει να μελετούμε τη Γραφή και μάλιστα κάθε μέρα. Στον Ιησού του Ναβί αναφέρεται πάρα πολύ ωραία και θα πρέπει να το διαβάσω, ο Κύριός μας στον άνθρωπο αυτόν τον οποίον κάλεσε για να οδηγήσει το λαό Ισραήλ στην γη της επαγγελίας και να την κατακτήσει, λέγει: «Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό». Γιατί μόνο όταν μελετάς θα είσαι προσεκτικός και θα μπορείς, θα έχεις και την ικανότητα να πράττεις ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και τότε, όταν δηλαδή μελετάς και πράττεις το θέλημα του Θεού, τότε θα ευωδούστε στην οδόν σου και θα φέρεσαι με τα συνέθεσεως. Τότε θα ευωδώνεσαι από το Θεό και θα είσαι σοφός και συνετός. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος προς τον δούλο του Θεού τον Τιμόθεο λέει, αναφέρεται λέγοντας: «Ταύτα μελέτα», δηλαδή το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, «εις ταύτα μένε», ταύτα μελέτα, «εις ταύτα μένε και τότε θα είναι φανερά η προκοπή σου εις πάντα στους ανθρώπους». Και συνεχίζει ακόμη περισσότερο: «Πρόσεχε εις αυτόν και εις την διδασκαλία». Ποια διδασκαλία? Του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. «Επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε».
Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι όλη η Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, με μια σοβαρή διαφορά ανάμεσα στις διαθήκες. Και η σοβαρή αυτή διαφορά είναι ότι μεν Παλαιά Διαθήκη είναι ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, κατηρτισμένος εις πανέργων αγαθών. Αυτή είναι η ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης. Προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, για να είναι τέλειος και κατηρτισμένος ο άνθρωπος του Θεού εις πανέργων αγαθών. Η Καινή όμως Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, λέγει «Σας φανερώ», το ΙΕ κεφάλαιο, 15ο κεφάλαιο, «Σας φανερώνω δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, εις το οποίο και ίσταστε, δια το οποίο και σώζεστε. Τι είναι τρόπος σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστεύσατε ματέως». Το Ευαγγέλιο λοιπόν του Ιησού Χριστού, το οποίο παραλάβαμε από τους Αποστόλους και τους Προφήτας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, μας το δώσαν για να σωζόμαστε εάν το φυλάμε και πράττουμε τις εντολές αυτού και να περπατάμε και να ζούμε μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι, όπως είπαμε, η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που το πιστεύει. Βεβαίως, πολλά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στη θεοπνευστία του, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη και στην ωφελημότητα, και στη θεοπνευστία της και στην ωφελημότητά της. Η αλήθεια όμως είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μία. Αλίμονος στον άνθρωπο που απαγορεύει τους άλλους ανθρώπους να διαβάζουν τη Γραφή ως ακατάλληλους. Αλίμονος στον άνθρωπο που προσθέτει και αφαιρεί πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τις δικές του απόψεις και τις δικές του παραδόσεις. Αλίμονος στον άνθρωπο που διαστρέφει τις Γραφές. Αλίμονος στον άνθρωπο που μεταφράζει το Ευαγγέλιο του Χριστού κατά τις θεολογικές του απόψεις και όχι ακριβώς όπως είναι και γραμμένο, γιατί τότε προσθέτει και αφαιρεί στο Λόγο του Θεού. Και τελειώνοντας, πρέπει να διαβάσουμε ένα από τα τελευταία εδάφια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, λέγοντας «Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο, λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ο Ιησούς Χριστός, ναι, έρχομαι ταχαίως». Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διαβάζουμε, όταν κηρύττουμε, όταν μεταφράζουμε, όταν ερμηνεύουμε, όταν ομολογούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Γιατί η σωτηρία μας προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του, λοιπόν, του Θεού είναι και θεόπνευστος και ωφέλιμος και απαραίτητος και για τη διδασκαλία μας, αλλά και για τη σωτηρία μας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Και αν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας, πρέπει πρώτα να είμαστε προσεκτικοί στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο προσδιορίζει, κατευθύνει, οδηγεί τα βήματά μας μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια που ο Θεός επιτρέπει να ζούμε, για να απολαύσουμε μετά το τέλος της ζωής αυτής την αιώνια ζωή και τη Βασιλεία των Ουρανών και να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Λόγος του Θεού είναι και θεόπνευστος και ωφέλιμος. Οι παραδόσεις των ανθρώπων, εάν συμφωνούν με το Λόγο του Θεού, βεβαίως είναι ωφέλιμες, αλλά δεν είναι θεόπνευστες. Όταν όμως διαφοροποιούνται από το Λόγο του Θεού, διαστρεβλώνουν ή διαστρέφουν το Λόγο του Θεού και ακυρώνουν το Λόγο του Θεού, όταν η Γραφή μας βεβαιώνει ο Χριστός δεν δύναται να αναιρεθεί, τότε αυτοί οι άνθρωποι πράττουν
το θέλημα του πατρός αυτού του διαβόλου και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς μας λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε πώς ακούετε και τι ακούετε. Ό,τι συμφωνεί με το Λόγο του Θεού, το δεχόμαστε, το αποδεχόμαστε, το σεβόμαστε και το υπακούμε και υποτασσόμεθα. Ό,τι διαφοροποιείται από το Λόγο του Θεού, το καταδικάζουμε σαν λόγο ανθρώπινο, σαν λόγο πονηρό. Και μάλιστα στο όνομα του Χριστού. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή, μέσα στη σειρά των εκπομπών απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Μία εκπομπή που, όπως είπαμε, σχολιάζουμε τις δικές σας θέσεις, κρίσεις, απόψεις που μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας. Θέλουμε να τονίσουμε μια φορά ακόμη, τελειώνοντας, ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε ποτέ την αυθεντία στην ερμηνεία των Αγίων Γραφών, ούτε θεωρούμε και υποστηρίζουμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, αλλά εκείνο το οποίο ισχυριζόμαστε είναι ότι είμαστε μαθητές και προσπαθούμε να μαθητεύσουμε μαζί με σας στο Λόγο του Θεού, χωρίς να, με μεγάλη προσοχή, χωρίς να εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, αλλά απολύτως, ακριβώς, κατά πάντα, ό,τι είναι και γραμμένο, το πιστεύουμε και θέλουμε να το ακολουθήσουμε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μέχρι την επόμενή μας εκπομπή, σας ευχόμαστε κάθε ευλογία από τον Πνουράνιο Πατέρα μας, δια του Ιησού Χριστού, στα επουράνια. Αμήν.